Καλησπέρα, παιδιά. Τσεκτικά ο Κώστας εδώ. Σα έλειψα. Ελπίζω να σα έλειψα έστω και λίγο. Κάποιοι από εσά μου ζητούσαν να κάνω διάφορα βίντεο. Πέρασα ένα διάστημα αποχή από το κανάλι για προσωπικέ υποχρεώσει, λόγω δουλειά, λόγω του του ήθελα να ξεκουραστώ. Στο διάστημα αυτό διάβασα αρκετά βιβλία. Γιατί εκτό από τα παιχνίδια, ένα, μια μεγάλο μάλλον αγάπη μου είναι τα βιβλία. Από μικρό διαβάζω. Θυμάμαι τον εαυτό μου πάντα με ένα βιβλίο στο χέρι, πολύ περισσότερο από ότι με ένα παιχνίδι στο χέρι. Κατά καιρού. Και παλαιότερα είχα κάνει κάποιε εκπομπέ σχετικέ με τα βιβλία, με προτάσει βιβλίων, με φίλου που έχουμε διαβάσει και τα οποία πήγαν υπερβολικά καλά και μου ζητούσατε να τα κάνω. Επίση, ξέρετε ότι μου αρέσουν τα audiobooks και κατά καιρού θα σα βγάζω και διάφορα audiobooks τα οποία έχω σκοπό να γράψω. Έχω γράψει κάποια στο παλιά, παλαιότερα μάλλον, όπω είναι ο πιστό φίλο του Oscar Wilde. Και σήμερα θα σα δείξω τα βιβλία που διάβασα το τελευταίο διάστημα. Τα συγκεκριμένα που έχω εδώ στο πλάι μου και θα τα δούμε ένα προ ένα, θα διάβασα το τελευ τον τελευταίο ένα με ένα μισή με εντυπωσίασαν, είναι βιβλία που ήθελα να διαβάσω εδώ και χρόνια, κάποια τα έμαθα τώρα, μαζί θα τα μάθετε κι εσείς. Μαζί με μένα θα τα μάθετε κι εσείς. Πάμε να τα δούμε όμως ποια είναι. Θα ξεκινήσω με το πιο light της υπόθεσης. Το πιο light το πήρα, μου το έκαναν δώρο, κοντά στις, στο Halloween. Είναι το χαμόγελο του νεκρού. Το συγκεκριμένο έχει μέσα διηγήματα του προηγούμενου, προ προηγούμενου αιώνα, από το 1700, 1800 μέχρι αρχές του 1900, από μεγάλου συγγραφεί του τότε αιώνα, όπως είναι ο Conan Doyle που έγραψε τον Sherlock Holmes, όπως είναι ο Gogol, όπως είναι διάφοροι άλλοι, τους οποίους κάποιο δεν τους ήξερε, κάποιο τους έμαθα. Πολύ ωραία διηγήματα, είναι οι προπάτορες του τρόμου. Στο συγκεκριμένο βιβλίο θα δείτε, θα διαβάσετε μάλλον, αρκετά ωραία διηγήματα, τα οποία δεν είναι μεγάλα σε έκταση και είναι πάρα πολύ καλογραμμένα, προφανώς εφόσον πρόκειται για τέρατα της λογοτεχνίας ποιο αμφισβητεί το Σέρλοκ Χόλμ, μάλλον το έργο του ο Κόναν Σέρλοκ Χόλμ και πάει λέγοντα. Και όχι μόνο. Πιστεύω ότι θα σα αρέσει, είναι όχι και τόσο τρομακτικέ. Κάποιε από αυτέ είναι λαϊκό folklore, κάποιε από αυτέ είναι λίγο πιο σύγχρονε, αλλά ήταν αρκετά ωραίε. Δεν τρόμαξε ιδιαίτερα, αλλά μπορώ να πω ότι με εντυπωσίασαν και κάποια τα διάβασα και δύο και τρει φορέ. Το επόμενο, το οποίο ήθελα πάρα πολύ να διαβάσω, είναι η φάρμα των ζώων. George Orwell, μετά το 1984, το οποίο το είχα διαβάσει μικρό και θέλω να το ξαναδιαβάσω. Ελπίζω κάποια στιγμή να το ξαναγοράσω για να το, να το αγοράσουμε, αλλά γιατί το είχα δανειστεί. Ε, Η φάρμα των ζώων, ένα έργο το οποίο δεν ξέρω, αλλά για το συγκεκριμένο δεν έχω πολλά λόγια να πω, γιατί είναι τόσο τα συναισθήματα που με κατακλείζουν για το συγκεκριμένο έργο. Το απόλαυσα ιδιαίτερα γιατί διαβάζοντας την, ε, τη ζωή του George Orwell, τι ήταν, πώς ήταν μπορώ να πω ότι ταυτίζομαι σε πάρα πολλά με τις απόψεις του, ταυτίζομαι με τις σκέψεις του σχετικά με τον κόσμο. Είναι ένας αρκετά πολιτικοποιημένος συγγραφέας ε, και έχει αφήσει παρακαταθήκη στην παγκόσμια λογοτεχνία. Η φάρμα των Ζών είναι ένα έργο το οποίο θα πρέπει έστω μία φορά να την διαβάσει ιδιαίτερα μικρό, μέσα σε ένα απόγευμα ή σε μία μέρα βγαίνει άνετα, αντί βαριά σε δύο αν διαβάζετε αργά. Έχει πολύ καλή γραμματοσυρά. Το συγκεκριμένο είναι από εκδόσει κάκτο από ό,τι βλέπω. Πρέπει να υπάρχουν και άλλε εκδόσει, αλλά μπορείτε να το δείτε. Είναι αρκετά οικονομικό. Να σα πω το συγκεκριμένο: Πραγματεύεται τι θα γινόταν αν σε μια κοινωνία έπαιρναν τα ενία τα ζώα, και δείχνει την κατανομή του πώ έγινε η συγκεκριμένη κοινωνία με βάση τα συγκεκριμένα ζώα. Τα οποία αντικατοπτρίζουν ιδιαίτερα τη σημερινή κοινωνία, και όχι μόνο. Είναι κάτι που σου δείχνει ότι δεν θα αλλάξει ποτέ τίποτα. Κάποιοι το κατηγόρησαν ω τέρμα αντικομουνιστικό μου στείλε μια φίλη και μου λέει τι λέει το εργάκι, πώς σου φάνηκε για το συγκεκριμένο. Ένας φίλος μου το βρίσκει αντικομινιστικό ή οτιδήποτε. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Αν κάποιος ξέρει τη ζωή του Όργολ θα καταλάβει ότι ο συγκεκριμένο, αν και βαθιά πολιτικοποιημένο, γράφοντας το αυτό είχε απειδήσει αρκετά από το σύστημα και γενικά από τον τρόπο που δομεί η κοινωνία μας. Και τυπικά σου δείχνει ότι δεν θα αλλάξουν και πολλά πράγματα ποτέ. Διαβάστε το. Και πάμε σε κάτι το οποίο ήταν ένα δώρο. Βασικά όλα αυτά τα περισσότερα είναι δώρα από ένα πολύ δικό μου άτομο. Το επόμενο είναι ο υπόγειο σιδηρόδρομο. Ένα από τα πρώτα, το πρώτο βασικά βιβλίο, σα το είχα πει και τότε, στην τότε παρουσίαση που είχα κάνει, ήταν η καλύβα του Μπαρμπαθωμά. Ένα από τα βιβλία που με είχαν επηρεάσει μικρό. Ήταν από τα πρώτα βιβλία τα οποία διάβασα όταν ήμουν μικρό. Και ω συνέχεια, αν κάποιο έχει διαβάσει την καλύβα του Μπαρμπαθωμά, την οποία τη συνιστώ, πάει στον υπόγειο σιδηρόδρομο. Colson Whitehead. Είναι ένα βιβλίο που μιλάει, ένα μυθιστόρημα που μιλάει για το πώς ήταν η σκλαβιά τον προηγούμενο αιώνα, πώς οι ζωές, οι ζωές των σκλάβων, των μαύρων σκλάβων στην Αμερική δεν άλλαζαν, ακόμα και αν είχαν ελπίδα πάντα κάτι τους άλλαζε, κάτι άλλαζε στην πορεία και είχαν και την παραμικρή ελπίδα. Είναι ένα ένα διαρκέ κυνηγητό τη ηρωίδα, η οποία η ηρωίδα προσπαθεί να ξεφύγει από του διώκτε τη, συνοδεύεται από άλλα άτομα κατά τη διάρκεια, κάποια από αυτά τα χάνει, συναντάει συνέχεια καινούργια άτομα. Δείχνει πώ του αντιμετώπιζαν τόσο τα αφεντικά του, όσο και αυτοί που θέλησαν να του λυτρώσουν, και πραγματικά είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο σου κάνει και αυτό να σκεφτεί πάρα πολύ. Το συνιστό είναι ένα πολύ ωραίο μυθιστόρημα το κούρασα αρκετά το συγκεκριμένο λόγο χρόνου. Το διάβαζα σταδιακά από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα, καλοκαίρι τέλη Αυγούστου, μέσα Αυγούστου μέχρι σήμερα. Διάβαζα από λίγο έω το τέλο, τον τελευταίο μήνα που λίγο το πήρα μονότερμα και το έβγαλα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αξίζει να το δείτε. Και στο τελευταίο το οποίο διάβαζα και είναι το τελευταίο που τέλειωσα προχθέ είναι το του Jean-Marie Blanderoblet, Το νησί του Σημείου Νέμου. Ένα περίεργο βιβλίο, αυτό συγκεκριμένο διαβάστηκε κυρίω γιατί από αγαπημένο μου ήρωα είναι ο Νέμο, 20.000 λευκές κάτω από τη θάλασσα. Το ξέρετε όσοι ακολουθείτε, καινούργιοι το μαθαίνετε τώρα. Ο συγκεκριμένο είναι αρκετά γνωστό Γάλλο συγγραφέα. Έχει γράψει το Εκεί που ζουν οι Τίγρη, για όσου το έχετε διαβάσει. Έχει πολύ καλή γραφή. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή με ξένησε πάρα πολύ. Με ξένησε γιατί ήταν λίγο ένα μικρό αχταρμά. Έχει καλή γραφή, σε κρατούσε, αλλά ήταν έτσι δομημένο στην αρχή λίγο η πλοκή που με παραξένεψε. Προχωρώντας, και καθώ όλα αυτά που έμοιαζαν ασύνδετα άρχισαν να συνδέουν, να συνδέονται μεταξύ του, νομίζω ότι με κέρδισε όλο και περισσότερο. Το συγκεκριμένο έχει μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου, όπω και τα υπόλοιπα. Σα το συνιστώ, αν το βρείτε, να το πάρετε να το διαβάσετε. Είναι ένα από τα βιβλία τα οποία πραγματικά Αξίζει κάποιο να το διαβάσει. Εάν έχετε διαβάσει το 20.000 λέβγε και τα τη θάλασσα και το Μυστηριώδε νησί ή Μυστηριώδε νήσο, ανάλογα πώ έχει μεταφραστεί, που δείχνει την πορεία του ναυτίλου και του Κάπτε Νέμου, και μετέπειτα το θάνατο του Κάπτε Νέμου, είναι μια καλή συνέχεια μια εναλλακτική πραγματικότητα του τι θα μπορούσε να έχει συμβεί στον Κάπτε Νέμου, τι θα μπορούσε να έχει συμβεί στον κόσμο γύρω από τον ναυτίλο, στο σύγχρονο, στο παλιό θίγει πάρα πολλά θέματα, όπω και κάποια άκυρα πραγματάκια τα οποία προσπάθησα να βρω κάποια σύνδεση με το βιβλίο. Όλα συνδέονται, αλλά νομίζω ότι αξίζει κάποιο να του δώσει λίγο χρόνο και να ασχοληθεί μαζί του. Ζαν Μαρί Μπλάντερο Μπλε. Αν τα γαλλικά μου είναι καλά. Αυτά διάβασα. Επίση έχω διαβάσει αρκετά διηγήματα, αρκετά παραμύθια του τελευταίο διάστημα που μπορώ να πω ότι μου αρέσουν ιδιαίτερα. Σα συνιστώ να ασχοληθείτε λίγο. Εκτό από τα παιχνίδια, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά και σε κάποιο βιβλίο. Ξέρετε ότι είμαι άνθρωπο ο οποίο τα αγαπάω όλα και μπορώ να πω ότι όσο πολλά βιβλία έχω, τόσο πολλά παιχνίδια έχω και αντιστρόφω. Και μου αρέσουν πάντα περισσότερε φορέ να σα πω να ληφθεί θυμάμαι τον εαυτό με ένα βιβλίο στο χέρι παρά με ένα παιχνίδι στο χέρι. Σα συνιστώ να πάρετε και στα παιδιά σα αν θέλετε. Υπάρχουν πάρα πολλά ωραία βιβλία, όπω κλασική λογοτεχνία και όχι μόνο και σύγχρονη συγγραφή, Έλληνε ή Κατά καιρού θέλω να πιστεύω ότι αναμήνα, επειδή έχω μπει σε mood διαβάσματο ταυτόχρονα με όλα τα άλλα, ότι αναμήνα θα μπορώ να βγάζω κάποια βιβλία, τα βιβλία του μήνα, αν θέλετε και σα αρέσουν. Τα συγκεκριμένα τα διάβασα και επειδή μου άρεσαν πάρα πολύ. Επίση, ένα βιβλίο το οποίο έχω διαβάσει και μου άρεσε πάρα πολύ είναι 21 Ιστορίε και το κοράκι από τον Edgar Allan Poe. Το έβγαλα, του είχα κουράσει πάρα πολύ, αλλά τελικά κατάφερα και το τέλειωσα και αυτό. Ένα πολύ ωραίο βιβλίο, έχει διηγήματα του Edgar Allan Poe. Alan Poe, Lovecraft, το οποίο θα το συζητήσουμε στο μέλλον. Και η Ιούλιος Βέρν είναι τα top 3 για μένα, προσωπική αγαπημένη. Σας συνιστώ να το διαβάσετε και αυτό, είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Δείξτε τους μια ματιά, ασχοληθείτε μαζί τους και κατά καιρού θα μιλήσουμε και για άλλα. Ευελπιστώ να σας αρέσει, ξαναλέω αυτή η σειρά και να μην σας αρέσει δεν πειράζει, αρκεί που αρέσει σε μένα. Και ίσως σε κάποιους να δώσω ένα βήμα να ρίξουν μια ματιά, να ασχοληθούν λίγο και με το διάβασμα. Αυτά από μένα να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σα, παιδιά. Διαβάξτε, παίξτε και πάρτε στα παιδιά σα όχι μόνο παιχνίδια αλλά και βιβλία. Χριστούγεννα έρχονται. Γεια σα.